Αυτό είναι το νέο Performance Upgrade Kit της Kingston. Πρόκειται για ένα Solid State Drive που ανοίξει σειρά SSD Now V Plus Series και προσφέρει χωρητικότητα 128 GB. Ας δούμε λίγο τη συσκευασία του. Και ας δούμε τώρα τι περιέχει μέσα. Καλοφτιαγμένη, για να το αφήσουμε κάτω. Εδώ έχει ανάγλυφο το λογότυπο Kingston. Έξυπνο. Εδώ υπάρχει λογισμικό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό εδώ πέρα. Πρόκειται για το λογισμικό της Acronis, το οποίο θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε cloning στο σκληρό σας δίσκο όταν αποφασίσετε να τον κάνετε upgrade με το SSD της εταιρείας. Πάρα πολύ χρήσιμο. SATA καλώδιο. Ένα Molex σε SATA για υδροφοδοσία. Πιθανό να το χρειαστείτε. Ένα USB σε mini USB καλώδιο. Το SSD θα το δούμε αργότερα. Ειδικά brackets για να στηρίξετε το SSD, το οποίο είναι 2,5 ιντσών, στην υποδοχή 3,5 ιντσών του case σας. Εδώ υπάρχουν τα brackets και στο εσωτερικό οι κατάλληλες βίδες. Και μία θήκη για να μετατρέψετε όχι το SSD, αυτό μόνο αν το θέλετε, όχι το SSD όμως σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, αλλά τον παλιό σας 2,5 σκληρό δίσκο που θα αφαιρέσετε για παράδειγμα από το λάπτοπ σας. Γιατί να πάει χαμένος. Τον ποδετήσετε σε αυτή την πολύ ωραία θηκούλα και με το καλώδιο που σας έδειξα πριν τον μετατρέπετε σε έναν πολύ ωραίο εξωτερικό σκληρό δίσκο. Έξυπνο. Για να ρίξουμε και μια ματιά στο SSD. Αυτό είναι το νέο SSD της Kingston, το οποίο ανοίξει τη σειρά SSD Now V Plus. Είναι η γρήγορη σειρά της Kingston. Η συγκεκριμένη σειρά βγαίνει σε χωρητικότητες των 64 GB, 168 GB, 256 GB και 512 GB. Υποστηρίζει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων Sequential Read στα 230 MB per second και Sequential Write στα 180 MB per second. Συγγύζει, αν δεν κάνω λάθος, μόνο 84 γραμμάρια. Το MTBF, δηλαδή το Mean Time Before Failure, έχει υπολογιστεί στις 1 εκατομμύριο ώρες. Και πρόκειται για ένα ταχύτατο SSD, το οποίο σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πώς αποδίδει σε επερχόμενο review μας.